Βάλια κακού τη Νατάσα Θεοδωρίδου, τώρα Κατερίνα Καινούριου είναι κάποιες από τις επώνυμες που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν χρεώσει ως σχέσεις τον διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο Σαμαρά. Για πρώτη φορά ο ίδιος με μια κίνηση που δεν μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν, μέσα από το προσωπικό του blog έδωσε την απάντησή του. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσους χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και μου χρεώνουν καταστάσεις και φίλους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους να σταματήσουν. Γιατί πλέον δεν το βρίσκω ούτε ενδιαφέρον ούτε αστείο. Αν και εφόσον θελήσω να δημοσιοποιήσω καταστάσεις και σχέσεις από την προσωπική μου ζωή, θα το κάνω μόνος μου. Η διάψευση του Γιώργου Σαμαρά δεν αφορά τη νέα του σχέση, την οποία και δοκιμάζει τώρα με την Κατερίνα Καινούριου, αλλά αφορά όλα τα χρεώματα εντός εισαγωγικών που είχε ο ίδιος για την προσωπική του ζωή με γυναίκες που ενδεχομένως να μην τις έχει δει ποτέ στη ζωή του. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν έγραψε την ενόχλησή του για όλα όσα γράφονται και ακούγονται το τελευταίο διάστημα για την προσωπική του ζωή. Σε αυτή την περίπτωση όμως με την Κατερίνα Καινούριου, η κοινή τους φωτογραφία επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που τον τελευταίο μήνα του στέλνουν ζευγάρι. Οι πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία φτάνουν πλούσιες από την κοινή απόδρασή του στην Κρήτη. Είναι ζευγάρι ο Γιώργος Σαμαράς και η Κατερίνα Καινούριου και είναι εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα. Μαζί τους ήταν και η Μαρία Ηλιάκη, η οποία εντελώς τυχαία ή μάλλον καθόλου τυχαία βρέθηκε και εκείνη το Σαββατοκύριακο στα Χανιά για το γνωστό ξεκάρφωμα, όπως λέμε όλοι μεταξύ μας. Κάνατε κάποιες αποδράσεις με σκάφος, όπως μάθαμε. Διασκέδασαν στα μπαράκια των Χανίων και στη συνέχεια φύγανε από τα Χανιά και πήγανε στο Ηράκλειο. Όσοι τους είδαν σε ταβέρνα της περιοχής κατά τη ρομαντική τους απόδραση έκαναν λόγο για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Μπορεί να ήταν και άλλη συντροφιά, αλλά ο ένας είχε μάτια μόνο για τον άλλον. Το ζευγάρι είναι πλέον αρκετά διαχειτικό, αγκαλιές, χέρι-χέρι. Πρόσεχαν πολύ βέβαια μέχρι το σημείο της παραγγελίας. Εκεί ο Γιώργος εκδηλώθηκε, αφού προστατευτικός γάρ γύρισε προς την Κατερίνα και της είπε να μην πιει κρασί και να προσέχει πολύ το φαγητό το οποίο θα επιλέξει να φάει. Είναι που ο έρωτας περνάει από το στομάχι.